Τα πρώτα στοιχεία καταγραμμένων μαθηματικών έρχονται από τους Σουμέριους που δημιούργησαν τον πρώτο πολιτισμό της Μεσοποταμίας πριν από το 2.500 π.Χ. Στη συνέχεια, οι Βαβυλώνιοι προχώρησαν αναπτύσσοντας ένα αριθμητικό σύστημα με βάση το 60. Από αυτό το σύστημα προέρχεται η διαίρεση της ώρας σε 60 λεπτά και η διαίρεση του λεπτού σε 60 δευτερόλεπτα. Και ο κύκλος χωρίζεται σε 360, δηλαδή 60 επί 6, μοίρες. Έχουν βρεθεί πινακίδες που παρουσιάζουν μεθόδους για την επίλυση εξισώσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού. Σε μια πινακίδα βρέθηκε ο υπολογισμός της τετραγωνικής ρίζας του 2 με ακρίβεια 5 δεκαδικών ψηφίων. Γνώριζαν το θεώρημα που αργότερα διατύπωσε ο Πυθαγόρας και πήρε το όνομά του. Την ίδια εποχή, στην περίοδο του Μέσου Βασιλείου της Αρχαίας Αιγύπτου, 2000 ως 1800 π.Χ., αναπτύχθηκε η διδασκαλία των μαθηματικών όπως φαίνεται στον πάπυρο του Αχμές. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο οδηγιών στην αριθμητική και στη γεωμετρία για μαθητές. Εκτός από την παροχή τύπων υπολογισμού εμβαδών και μεθόδων για πολλαπλασιασμό, διαίρεση και εργασία με κλάσματα, περιέχει επίσης στοιχεία και άλλων πιο σύνθετων μαθηματικών γνώσεων. Άλλο ένα αιγυπτιακό μαθηματικό κείμενο είναι ο λεγόμενος Πάπυρος της Μόσχας, επίσης από την περίοδο του Μέσου Βασιλείου. Στην εικόνα, η επίλυση ενός προβλήματος υπολογισμού μιας κόλουρης πυραμίδας. Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη των μαθηματικών άρχισε με το Θαλή τον Μιλήσιο, 624 ως 546 π.Χ. και τον Πυθαγόρα τον Σάμιο, 583 ως 507 π.Χ. Ο Θαλής υπολόγιζε το ύψος των πυραμίδων και την απόσταση των πλοίων από την ακτή, χρησιμοποιώντας γεωμετρικές ιδιότητες. Ο Πυθαγόρας ίδρυσε την Πυθαγόρια Σχολή, η οποία υποστήριζε ότι τα μαθηματικά κυβερνούν το σύμπαν και διακήρυξε πως το παν είναι αριθμός. Ήταν οι Πυθαγόροι που επινόησαν τον όρο μαθηματικά και εκείνοι που ξεκίνησαν τη μελέτη των μαθηματικών. Ο Πλάτων, 428 ως 348 π.Χ., παίζει σημαντικό ρόλο στην ιστορία των μαθηματικών, κυρίως γιατί ενέπνεε άλλους. Η Ακαδημία του Πλάτωνα στην Αθήνα έγινε το μαθηματικό κέντρο του κόσμου τον 4ο αιώνα π.Χ. και ήταν η Ακαδημία από την οποία προήλθαν κορυφαίοι μαθηματικοί της εποχής, όπως ο Εύδοξος από την Κνίδο. Ο Πλάτωνας ασχολήθηκε επίσης και με τα θεμέλια των μαθηματικών. Η αναλυτική μέθοδος αποδίδεται στον Πλάτωνα. Ο Εύδοξος, 408 ως 355 π.Χ., ανέπτυξε τη μέθοδο της εξάντλησης, έναν πρόδρομο των ολοκληρωμάτων. Η μέθοδος εξάντλησης είναι μια μέθοδος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός σχήματος, με την εγγραφή μέσα του μιας ακολουθίας πολυγόνων, των οποίων το άθροισμα των περιοχών συγκλίνει προς την περιοχή του περιέχοντος σχήματος. Το μουσείο στην Αλεξάνδρεια, το Ίδρυμα των Μουσών, το οποίο περιλάμβανε τη διάσημη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ήταν το σπίτι της μουσικής και της ποίησης, ένα φιλοσοφικό σχολείο, ένα εργαστήριο επιστημών και μια βιβλιοθήκη. Ήταν κάτι ανάλογο με την Ακαδημία του Πλάτωνα, αλλά και μια αποθήκη κειμένων. Δεν είχε συλλογή έργων τέχνης, αλλά ήταν ένα θεσμικό όργανο που συγκέντρωσε μερικούς από τους καλύτερους μελετητές του ελληνιστικού κόσμου, ανάλογο με ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο. Αυτό το αρχικό μουσείο ήταν η πηγή της σύγχρονης χρήσης της λέξης μουσείο. Ο Ευκλείδης της Αλεξάνδρειας, που έζησε γύρω στο 300 π.Χ., είναι ο πατέρας της γεωμετρίας, της Ευκλείδιας γεωμετρίας. Η βάση της Ευκλείδιας γεωμετρίας είναι έστω μία ευθεία ε και ένα σημείο α όχι πάνω σε αυτή την ευθεία. Τότε υπάρχει μόνο μία ευθεία παράλληλη της ε που διέρχεται από το σημείο α. Το συνολικό έργο του Ευκλείδη είναι τα στοιχεία, έργο το οποίο αποτελείται από 13 βιβλία. Εκεί οι ιδιότητες των γεωμετρικών αντικειμένων και των ακέραιων αριθμών προκύπτουν από ένα σύνολο αξιωμάτων,
εμπνέοντας την αξιωματική μέθοδο των μοντέρων μαθηματικών. Ο Αρχιμίδης ο Σιρακούσιος, 287-212 π.Χ., ήταν αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, μηχανικός, φυσικός, εφευρέτης και αστρονόμος. Αναγνωρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες μαθηματικές ιδιοφύειες όλων των εποχών και ένας από τους λαμπρότερους επιστήμονες της κλασικής αρχαιότητας. Ο Αρχιμίδης χρησιμοποίησε τη μέθοδο της εξάντλησης και έδωσε μια εξαιρετικά ακριβή προσέγγιση για τον αριθμό π. Όρισε επίσης την επίπεδη έλικα, σπήρα, που έφερε το όνομά του, τύπους για τον όγκο των επιφανειών εκπεριστροφής και ένα ευφυές σύστημα για την έκφραση πολύ μεγάλων αριθμών. Ο Απολλώνιος ο Περιγαίος, 262-190 π.Χ., υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες μαθηματικούς γεωμέτρες και αστρονόμους της Αλεξανδρινής εποχής. Γεννήθηκε στην Πέργη της Παμφιλίας, μια πόλη κοντά στην Ατάλεια της Μικράς Ασίας. Σπούδασε και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια, κοντά στους συνεχιστές του Ευκλήδη, και έγραψε 21 έργα μαθηματικών, γεωμετρίας, αστρονομίας και μηχανικής που χωρίζονταν σε υποκατηγορίες τόμων, εκ των οποίων διασώθηκαν μόνο 4, με γνωστότερο εξ αυτών το έργο «Κονικά», το οποίο αποτελείται από 8 βιβλία. Ο Απολλώνιος έκανε σημαντικές βελτιώσεις στη μελέτη του κόνου. Επίσης, χάραξε την ορολογία για τους κόνους, όπως αυτή χρησιμοποιείται έως και σήμερα, με τα ονόματα έλλειψη, παραβολή και υπερβολή. Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος, 276-194 π.Χ., ήταν αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, γεωδέτης, μουσικός, ποιητής, ιστορικός, φιλόλογος και συγγραφέας, ο οποίος είναι ο πρώτος άνθρωπος που υπολόγισε την περιφέρεια της γης και κατασκεύασε ένα σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και με συγκρινούς. Επίσης κατασκεύασε και ένα χάρτη του κόσμου όπως τον θεωρούσε. Ο Ερατοσθένης επινόησε το κόσκινο του Ερατοσθένη, έναν απλό αλγόριθμο για την έβρεση όλων των πρώτων αριθμών. Πρώτος αριθμός είναι ένας φυσικός αριθμός που διαιρείται μόνο από τον αριθμό 1 και τον εαυτό του. Ο Ύπαρχος της Νίκαιας, 190-120 π.Χ., θεωρείται ο θεμελιωτής της τριγωνομετρίας και ιδιαίτερα του πρώτου γνωστού τριγωνομετρικού πίνακα. Σε αυτόν οφείλεται επίσης και η συστηματική χρήση του κύκλου με 360 μοίρες. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, 10-75 μετά Χριστόν, ήταν Έλληνας μηχανικός, γεωμέτρης και εφευρέτης, του οποίου η πιο διάσημη εφεύρεση ήταν η αιωλόσφαιρα, η πρώτη ατμομηχανή στην παγκόσμια ιστορία. Υπήρξε διευθυντής της περίφημης Ανώτατης Τεχνικής Σχολής της Αλεξάνδρειας, το πρώτο πολυτεχνείο που είχε ιδρυθεί στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας για μηχανικούς. Ο τύπος του Ήρωνα στην Ευκλήδια Γεωμετρία δίνει το εμβαδόν ενός σκαλινού τριγώνου συναρτήσει του μήκους των πλευρών του. Ο Κλάβδιος Πτολεμαίος, 100-170 μετά Χριστόν, ήταν Ελληνορωμαίος μαθηματικός, αστρονόμος, γεωγράφος και αστρολόγος. Γεννήθηκε στη Ρωμαϊκή Αίγυπτο και έζησε στην Αλεξάνδρεια. Το σπουδαιότερο έργο του, η Μεγίστη ή Μαθηματική Σύνταξης, σώθηκε στα αραβικά ως Αλμαγέστη και στηρίζεται στις παρατηρήσεις διαφόρων προγενέστερων αστρονόμων και ιδίως του Ύπαρχου. Αποτέλεσε ένα από τα κείμενα που έδωσαν όθηση στην αστρονομία των Αράβων. Ο Διόφαντος ο Αλεξανδρεύς, 210-290 μετά Χριστόν, ήταν Έλληνας μαθηματικός, ο οποίος έζησε στην Αλεξάνδρεια της Ρωμαϊκής Αιγύπτου. Έχει αποκληθεί πατέρας της άλγεβρας εξαιτίας του εμβληματικού έργου του «Αριθμητικά», όπου περιέχονται αλγεβρικά προβλήματα τα οποία λύνονται με εξισώσεις και συστήματα πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η πρώτη γυναίκα μαθηματικός που καταγράφηκε από την ιστορία ήταν η νεοπλατωνική Υπατία της Αλεξάνδρειας, 370-415 μετά Χριστόν. Διαδέχτηκε τον πατέρα της, μαθηματικό θέωνα της Αλεξάνδρειας, ως βιβλιοθηκάριος στη Μεγάλη Βιβλιοθήκη
και έγραψε πολλά έργα σχετικά με τα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Ό,τι γνωρίζουμε για τα μαθηματικά της είναι μόνο ένα μικρό υποσύνολο του έργου της. Λόγω μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, δολοφονήθηκε από τη χριστιανική αδελφότητα της Αλεξάνδρειας, θεωρώντας την ως συνένοχο, μαστιγώνοντάς την γυμνή και αφαιρώντας της το δέρμα, χρησιμοποιώντας όστρακα. Ο θάνατός της συμβολίζει και το τέλος των μαθηματικών της ελληνιστικής περίοδου. Τα πρώιμα κινέζικα μαθηματικά διαφέρουν τόσο πολύ από άλλα μέρη του κόσμου που είναι εύλογο να συμπεράνει κανείς την ανεξάρτητη ανάπτυξή τους. Τα αρχαιότερα σωζόμενα μαθηματικά κείμενα από την Κίνα χρονολογούνται κοντά στο 300 π.Χ. Μια ιδιαιτερότητα των κινέζικων μαθηματικών είναι η χρήση του δεκαδικού συστήματος σήμανσης θέσης, οι λεγόμενοι ράβδοι αριθμών, στους οποίους διαφορετικοί κώδικες χρησιμοποιήθηκαν για τους αριθμούς από το 1 ως το 10 και διαφορετικοί κώδικες για τις δυνάμεις του 10. Το 212 π.Χ. ο αυτοκράτορας Σι Χουάνγκ διέταξε να καίγονται όλα τα βιβλία στην αυτοκρατορία Τσιν, την πρώτη κινέζικη αυτοκρατορία, εκτός από τα επίσημα εγκεκριμένα. Γι' αυτό λίγα πράγματα είναι γνωστά για τα αρχαία κινέζικα μαθηματικά. Μετά το κάψιμο των βιβλίων το 212 π.Χ., η δυναστεία των Χαν, 202 π.Χ. έως 220 μετά Χριστόν, παρήγαγε μαθηματικά έργα. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι τα 9 κεφάλαια της μαθηματικής τέχνης, ο πλήρης τίτλος του οποίου εμφανίστηκε το 179 μετά Χριστόν. Αποτελείται από 246 διατυπώσεις προβλημάτων που αφορούν τη γεωργία, τις επιχειρήσεις, τη γεωμετρία για τις διαστάσεις των κινέζικων πύργων παγόδα, τη μηχανική, την τοπογραφία κλπ. Η Ισλαμική Αυτοκρατορία που εδραιώθηκε στην Περσία, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ιβηρική Χερσόνησο και τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν σε μέρη της Ινδίας, πραγματοποίησε σημαντικές συνεισφορές στον κλάδο των μαθηματικών. Τα περισσότερα από τα μαθηματικά κείμενα που είναι γραμμένα στα αραβικά δεν είναι γραμμένα από Άραβες, αλλά από άλλους μελετητές του αραβικού κόσμου. Τον 9ο αιώνα, ο Πέρσης μαθηματικός Αλ-Χουαρίσμι έγραψε αρκετά σημαντικά βιβλία σχετικά με τους Ινδοαραβικούς αριθμούς και τις μεθόδους επίλυσης των εξισώσεων. Το βιβλίο του σχετικά με τους Ινδικούς αριθμούς που γράφηκε γύρω στο 825 συνέβαλε στη διάδοση των Ινδικών μαθηματικών και των Ινδικών αριθμών στη Δύση. Η λέξη αλγόριθμος προέρχεται από τη λατινικοποίηση του ονόματος του Αλ-Χουαρίσμι ως αλγορίτμι και η λέξη άλγεβρα προέρχεται από τον τίτλο ενός από τα έργα του. Ο Αλ-Κίντι 801-873 έπαιξε επίσης σοβαρό ρόλο στη μετάδοση των Ινδοαραβικών μαθηματικών στη Δύση, παράλληλα με την προσαρμογή και την προώθηση της ελληνικής και της ελληνιστικής φιλοσοφίας στον μουσουλμανικό κόσμο. Ήταν Πέρσης φιλόσοφος, μουσικολόγος και επιστήμονας, επόπτης στο νεοσύστατο οίκο της Σοφίας στη Βαγδάτη. Μετά το θάνατό του, πολλά από τα βιβλία του καταστράφηκαν, κυρίως κατά την εισβολή των Μογγόλων στη Βαγδάτη, γιατί από πολλούς θεωρήθηκαν ενάντια στην Ισλαμική θρησκεία. Ο Πέρσης μαθηματικός Αλ-Καράτζι προώθησε γύρω στο 1000 μετά Χριστόν τη θεωρία του αλγεβρικού υπολογισμού. Στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα, τα μαθηματικά αντιμετωπίζονταν ως το κλειδί για να καταλάβει κανείς τη δύναμη της φύσης, όπως τεκμηριώνεται από τον Τίμεο του Πλάτωνα, καθώς και από το βιβλικό απόσπασμα στο βιβλίο της Σοφίας, ότι ο Θεός είχε βάλει σε σειρά όλα τα πράγματα κατά μέγεθος, αριθμό και βάρος. Ο Λεωνάρντο της Πίζας, 1175-1240, γνωστός και ως Φιμπονάτσι, ήταν Ιταλός μαθηματικός που έμεινε στην ιστορία για την ακολουθία Φιμπονάτσι, για την εισαγωγή στην Ευρώπη του Ινδοαραβικού δεκαδικού συστήματος αρρύθμισης, καθώς και άλλων μαθηματικών καινοτομιών σε μια σκοτεινή εποχή για τις επιστήμες στην Ευρώπη. Με την αρχή της Αναγέννησης προωθήθηκαν τα μαθηματικά που ήταν χρήσιμα στην τήρηση λογιστικών βιβλίων από τους εμπόρους.
Εξαπλώθηκαν τα σχολεία άμπακους, στα οποία οι μαθητές αποκτούσαν δεξιότητες χρήσιμες στις συναλλαγές και στο εμπόριο. Το βιβλίο του Λούκα Πασιόλη 1447-1517 με τίτλο «Αριθμητική, Γεωμετρία, Λόγοι και Αναλογίες» τυπώθηκε και δημοσιεύθηκε το 1494 στη Βενετία. Στο βιβλίο αυτό ο Πασιόλη παρουσίασε για πρώτη φορά σε τυπωμένο βιβλίο τα σύμβολα για το συν και το πλην. Ήταν το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε στην Ιταλία και περιείχε στοιχεία της άλγεβρας. Στο βιβλίο του Σιμών Στέβεν «Η τέχνη των δεκαδικών» που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στα Ολλανδικά το 1585 παρουσιάζεται η πρώτη συστηματική επεξεργασία των δεκαδικών αριθμών η οποία επηρέασε όλες τις μεταγενέστερες εργασίες για τους πραγματικούς αριθμούς. Κατά τη διάρκεια της αναγέννησης, η επιθυμία των καλλιτεχνών να παρουσιάσουν το φυσικό κόσμο ρεαλιστικά σε συνδυασμό με την εκ νέου ανακάλυψη της φιλοσοφίας των Ελλήνων οδήγησε τους καλλιτέχνες να μελετήσουν μαθηματικά. Επίσης, οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες της εποχής χρειάζονταν τα μαθηματικά σε κάθε περίπτωση. Η τέχνη της ζωγραφικής με προοπτική και οι εξελίξεις στη γεωμετρία που εμπλέκονται μελετήθηκαν εντατικά. Ο Σκοτσέζος Τζον Νάπιερ 1550-1617 και ο Ελβετός Τζοστ Μπούργκι 1552-1632 ανέπτυξαν τους λογαριθμούς που βοήθησαν τον Ιωάννης Κέπλερ να σχηματίσει τους μαθηματικούς νόμους της κίνησης των πλανητών. Ο Ρενέ Ντεκάρτ 1596-1650, πολύ γνωστός και με το λατινικό όνομα Καρτέσιος, ήταν Γάλλος φιλόσοφος, μαθηματικός και επιστήμονας φυσικών επιστήμων. Θεωρείται σταθμός στην ιστορία της φιλοσοφίας, καθώς φέρεται ως δάσκαλος και ταυτόχρονα θύμα του διαφωτισμού. Η αναλυτική γεωμετρία που ανέπτυξε έδωσε τη δυνατότητα ώστε να απεικονιστούν οι θέσεις σε γράφημα, στις καρτεσιανές συντεταγμένες. Ο Λάιμπνιτς 1646-1716 ήταν γερμανός φιλόσοφος, μαθηματικός, φυσικός, ιστορικός, διπλωμάτης, βιβλιοθηκονόμος και διδάκτορας των λαϊκών και εκκλησιαστικών νομικών. Έχει σημαντική θέση στην ιστορία των μαθηματικών, έχοντας αναπτύξει τον διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό ανεξάρτητα από τον Νεύτωνα. Ο Πιέρ Ντε Φερμά 1601-1665 ήταν Γάλλος νομικός στο κοινοβούλιο της Τουλούζης και ερασιτέχνης μαθηματικός με μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη του απειροστικού λογισμού. Ο Μπλέζ Πασκάλ 1623-1662 ήταν Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος. Ο Πασκάλ και ο Φερμά έθεσαν τα θεμέλια για την έρευνα της θεωρίας των πιθανοτήτων και των αντίστοιχων νόμων της συνδυαστικής. Ο Λέοναρντ Όιλερ 1707-1783 ήταν πρωτοπόρος ελβετός μαθηματικός, ο σημαντικότερος του 18ου αιώνα και φυσικός. Έκανε σημαντικές ανακαλύψεις σε τομείς όπως ο απειροστικός λογισμός και η θεωρία γραφημάτων. Επίσης καθιέρωσε τη μοντέρνα μαθηματική ορολογία και σημειογραφία, κυρίως στον τομέα της μαθηματικής ανάλυσης. Επίσης είναι φημισμένος για τη δουλειά του στη μηχανική, τη δυναμική των ρευστών, την οπτική και την αστρονομία. Άλλοι σημαντικοί Ευρωπαίοι μαθηματικοί του 18ου αιώνα είναι ο Λαγκράνζ 1736-1813, ο οποίος έκανε πρωτοποριακή εργασία στη θεωρία των αριθμών, την άλγεβρα και τον διαφορικό λογισμό, και ο Λαπλάς 1749-1827, που στην εποχή του Ναπολέοντα έκανε σημαντική δουλειά πάνω στη στατιστική. Ο Γκάους 1777-1855 ήταν γερμανός μαθηματικός που συνεισέφερε σε πολλά ερευνητικά πεδία της επιστήμης του, όπως η θεωρία αριθμών, η στατιστική, η μαθηματική ανάλυση, η διαφορική γεωμετρία, αλλά και συναφών επιστημών, όπως η γεωδεσία, η αστρονομία και η φυσική, η ηλεκτροστατική, οπτική, η γεωμαγνητισμός.
αποκλήθηκε ο πρίγκιπας των μαθηματικών και ο μεγαλύτερος μαθηματικός μετά τον Αρχιμίδη και τον Ευκλήδη. Ο Ρίμαν, 1826-1866, ήταν γερμανός μαθηματικός που συνεισέφερε σημαντικά στη μαθηματική ανάλυση, την τοπολογία, την αναλυτική θεωρία των αριθμών και τη διαφορική γεωμετρία. Προώθησε τη μη ευκλήδια γεωμετρία, την ελλειπτική γεωμετρία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο και για τη θεμελίωση αργότερα της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Ο George Boole, 1815-1864, ήταν Άγγλος μαθηματικός, φιλόσοφος και μελετητής της λογικής. Εργάστηκε στους τομείς των διαφορικών εξισώσεων και της αλγεβρικής λογικής και είναι ευρύτερα γνωστός ως ο συγγραφέας του έργου «Η νόμη της λογικής». Επινόησε την άλγεβρα Boolean, η οποία είχε μόνο τους αριθμούς 0 και 1 και εφαρμόζεται σήμερα στην επιστήμη των υπολογιστών. Ο Bertrand Russell, 1872-1970, ήταν Βρετανός φιλόσοφος, μαθηματικός και ειρηνιστής. Προώθησε τη μαθηματική λογική. Ο Ράσελ είχε αντιπολεμική δράση. Έκανε κριτική στα πυρηνικά, καθώς και την εισβολή των ΗΠΑ στο Βιετνάμ. Το 1950 κέρδισε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Χαρακτηριστική της απέχθειάς του προς κάθε είδους φανατισμό είναι η δήλωσή του «Δεν θα πέθαινα ποτέ για τις ιδέες μου, γιατί μπορεί να έκανα λάθος». Η διαφορική γεωμετρία εφαρμόστηκε όταν ο Αϊνστάιν τη χρησιμοποίησε στην ανάπτυξη της θεωρίας της γενικής σχετικότητας. Ο Άλαν Τούρινγκ, 1912-1954, ήταν Άγγλος μαθηματικός, καθηγητής της λογικής, κρυπτογράφος και θεωρητικός βιολόγος. Θεωρείται πατέρας της επιστήμης των υπολογιστών χάρη στην πολύ μεγάλη συνεισφορά του στο γνωστικό πεδίο της θεωρίας υπολογισμού κατά τη δεκαετία του 1930, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης με το λεγόμενο Test Turing, το οποίο πρότεινε το 1950, έναν τρόπο για να διαπιστωθεί πειραματικά αν μια μηχανή έχει αυθεντικές γνωστικές ικανότητες και μπορεί να σκεφτεί.